Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Κάβαλος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω ένα αρκετά μεγάλο haul με πράγματα τα οποία έχω αγοράσει τον τελευταίο καιρό από το ίντερνετ και μαγαζιά από εδώ. Οπότε, καθίστε αναποδεκτικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ζευγάρι παπούτσια το οποίο πήρα από το Nike Store και είναι αυτά εδώ τα πανέμορφα ολόσπρα Nike Cortez. Έρχεται τη στιγμή ήταν 120, τα βρήκα σε προσφορά μόνο 40 ευρώ. Πολύ φτηνά για αυτό που είναι. Το αρνητικό του είναι ότι λερώνουν πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή έχω φορέσει 2-3 φορές και ήδη έχουν μαύρα σημάδια. Ξέρω ότι λατρεύω τα άσπρα παπούτσια, έχω το Converse, έχω τα Reebok, έχω τα Tubulars. Ήθελα να πάρω και ένα από την Nike, πήρα τα Cortez. Επίσης μου αρέσουν και τα Air Force 1 που θα ήθελα να τα πάρω κάποια στιγμή. Όταν ήμουν στην Nike είχα βρει αυτά τα Nike Cortez και κάποια παρόμοια σε άλλο χρώμα. Έβαλα μια φωτογραφία στο Instagram να μου πείτε τη γνώμη σας για το ποια να πάρω. Οι πιο πολλοί μου είπατε να πάρω τα μαύρα, αλλά όσοι με ξέρουν πραγματικά, το ήξεραν. Αυτά για τα παπούτσια. Γενικά στην καρδερόβα που δεν έχω πολλές κοντομάνικες μπλούζες. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να παίρνω καλύτερα μπραντς όπως την Κόσα, την Μπάλας. Έχω κάποιες Tommy Hilfiger, αλλά μου αρέσουν οι παλιές, οι vintage ή αυτές με τη σημαία. Το κακό όμως με αυτές τις μπλούζες είναι ότι το resell τους πάει πάνω από τα 100 ευρώ, οπότε πρέπει να βρεις κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Μέχρι λοιπόν να αρχίσω να παίρνω τέτοια brands, αγόρασα δύο πανέμορφες graphics. Boom. Η μία είναι μαύρη, είναι από τον Bershka. Έχει αυτό το πανέμορφο graphic με το αμάξι, γράφει Fast Ride και από πίσω δεν έχει κάτι. Oversized fit. Και η επόμενη, η άσπρη. Είναι μπροστά ολό άσπρη με αυτό το graphic με την νεκροκεφαλή, ένα τριαντάφυλλο και μια γυναίκα. Και έχει το ίδιο πίσω σε ολόκληρη την πλάτη. Αυτό που μου αρέσει πολύ και στις δύο μπλούζες είναι η λαιμόκοψή της, η οποία έχει αυτό το λάστιχο και ταιριάζει πιστεύω τέλεια με το λαιμό. Δεν είναι ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά. Και τώρα θα σας δείξω το αγαπημένο μου κομμάτι του σημερινού βίντεο, το οποίο είναι αυτό το Vintage Levi's Jacket στο Navy Blue χρώμα. Γενικά τα denim jackets αρχίζουν να μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να πάρω πολλά χρώματα, θέλω να πάρω το ανοιχτό μπλε, θέλω να πάρω ίσως ένα κόκκινο, ένα άσπρο. Πιστεύω ότι για το καλοκαίρι, για το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Πολύ στυλάτο, μου αρέσει το χρώμα. Γενικά τα Levi's πιστεύω είναι η καλύτερη επιλογή. Απλά δείτε, η αρχική του τιμή είναι 90 ευρώ, το οποίο είναι λίγο πολλά. Εγώ το συγκεκριμένο το αγόρασα αυθεντικό από ένα thrift shop μόνο 18 ευρώ. Είναι πολύ καλή ποιότητα και έχει αυτό το boxy oversized fit που μου αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ένα τέτοιο πρέπει να έχει ο καθένας στην τουλάβα του. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω το πιο ανατρεπτικό παντελόνι που έχω αγοράσει ποτέ και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια ή να μου στείλετε μήνυμα. Και είναι αυτό εδώ το καρό παντελόνι γκρι χρώματος με ρίγες άσπρες μαύρες μπλε. Δείτε, πιστεύω ότι προσωπικά ταιριάζει πολύ στο στυλ μου και είναι κάτι διαφορετικό. Ήθελα κάτι διαφορετικό, ειδικά με μια μαύρη γκράφικτη από πάνω, ζωσμένο και άσπρο νίκερς από κάτω. Είναι. Εφαρμόζει αρκετά όμορφα στα πόδια μου και αυτό είναι το περίεργο του. Πολλές φορές παίρνω super skinny jeans επειδή τα άλλα παντελόνια δεν στρώνουν ωραία πάνω μου. Αυτό δεν είναι καν skinny, αλλά στρώνει πολύ ωραία. Η αρχική τιμή ήταν 30-40 ευρώ, εγώ το βρήκα σε προσφορά μόνο 10 ευρώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω ένα απλό μπλε jean το οποίο πήρα, το οποίο δεν είναι τόσο απλό, είναι Hilfiger jean. Γενικά δεν είμαι τύπος που φοράει μπάγκι, απλά ήθελα ένα συλλογή μου. Το ύφασμά του είναι πολύ καλό, απλά πολύ χοντρό, δεν μπορώ να το φοράω όλο το καλοκαίρι. Για το χειμώνα πιστεύω θα είναι ό,τι πρέπει με άσπρες sneakers από κάτω. Tommy jeans, you can't go wrong. Γενικά δεν είμαι τύπος που θα φορέσω για flexing σορτσάκια ή βερμούδες ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα είναι τα πιο βολικά και άνετα για το καλοκαίρι, απλά δεν νιώθω και πολύ άνετα. Λοιπόν, είχα δύο βερμούδες, μία μπλε και μία μαύρη, τις οποίες δεν έβαζα. Ξέρετε ότι οι βερμούδες δεν μου αρέσουν καθόλου, ειδικά αυτές που είναι κάτω από το γόνατο. Και αυτό που έκανα είναι να τις κόψω πάνω από το γόνατο, τις έκανα DIY, έβγαλε κάποιες κλωστές, το ίδιο και στην μπλε. Στην πλευρά είναι το πιο ωραίο. Και έτσι έκανα distressed jean σορτσάκια. Πιστεύω ότι όποιος θέλει κάτι σε jean σορτσάκι, αυτά τα δύο είναι ό,τι πρέπει. Μαύρο και μπλε, ταιριάζουν με τα πάντα. Λοιπόν, και τελευταίο πράγμα για αυτό το βίντεο, βρίσκεις αυτό εδώ το μαγικό κουτάκι. Και είναι κάποια αξεσουάρ. Αρχικά θα σας δείξω ένα μεταλλιόν το οποίο αγόρασα. Είναι ασημένιο Jesus Piece, δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού. Το πήρα από κοσματοπωλείο στα 25 ευρώ μαζί με την αλυσίδα, η αλυσίδα είναι από ατσάλι. Γενικά τα αξεσουάρ πιστεύω ότι απογειώνουν ένα στυλ, δηλαδή χτίζει ένα outfit, αλλά πιστεύω ότι για να το απογειώσει πρέπει να φοράς αρκετά ωραία αξεσουάρ, όπως τέτοια, όπως κάποια δαχτυλίδια. Επειδή έχουμε την ευκαιρία τώρα, θα ζήσω δύο δαχτυλίδια που έχω γιατί πολύ με ρωτάτε για αυτά. Έχω αυτό εδώ το οποίο είναι φτερό και το άλλο που είναι μια απλή βέρα, τα οποία τα αγόρασα από τη Θεσσαλονίκη. Από ένα μαγαζί στην Αβαρίνου, το οποίο έμπαινε μέσα και είχε μόνο αλυσίδες, μόνο δαχτυλίδια. Καθόμουν εκεί πέρα μια ώρα και διάλεγα. Θα πήρα αυτά τα δύο, το ένα έκανε 20 ευρώ, το άλλο έκανε ή 5 ή 7.
Όταν ξαναπάω στο Θεσσαλονίκη θα πάω σε αυτό το μαγαζί να αγοράσω κι άλλα. Αλλά γενικά όποιος θέλει δαχτυλίδια μπορεί να πάρει από το ASOS, μπορεί να πάρει από το eBay. Μπορείς να βρεις ασημένια γύρω στα 20 ευρώ, μπορείς να βρεις από ατσάλι γύρω στα 10-15. Ό,τι σου αρέσει εσένα και τα χρυσά είναι ωραία, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι δεν μου πάνε τόσο πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν για το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας ρούχο για αυτό το βίντεο. Προσωπικά αυτό και αυτό πιστεύω ότι ήταν τα καλύτερα. Έρχονται και άλλα βίντεο, κάντε like και subscribe για περισσότερα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!